ποια η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια και τι αποκομίσαμε ή και τι χάσαμε. Εξαιρετικά σημαντική. Όταν ξεκινήσαμε εμείς ως Planet Hellas, ήμουνα ένας μόνος μου άνθρωπος που προφανώς είχα την υποστήριξη και της και των συνεργατών μου από την Ιταλία, οι οποίοι είχαν το know-how του να δουλεύεις με την ΙΖΑ. Προφανώς είχα την καθοδήγησή τους, αλλά ήμουν ένας μόνος άνθρωπος. Σήμερα, αν βγείτε έξω εδώ πέρα, θα βρείτε άλλους 15, οι οποίοι είναι άνθρωποι που κατέχουν διδακτορικά, κατέχουν, δεν ξέρω και εγώ, δεν θυμάμαι πόσα μεταπτυχιακά, αλλά όλοι τους είναι εξαιρετικά υψηλά καταρτισμένο προσωπικό. Η ΙΖΑ έπαιξε βασικό ρόλο για να γίνει η ομάδα μας από 15 άνθρωποι. Γίναμε 15 άνθρωποι γιατί η ΙΖΑ σου δίνει τη δυνατότητα μέσα από τα προγράμματα που έχει να αυξήσεις το επίπεδο της τεχνογνωσίας σου. Στην ΙΖΑ υπάρχουν τα υποχρεωτικά προγράμματα, υπάρχουν και τα προαιρετικά προγράμματα. Τα optional και τα mandatory, όπως λέγονται, ας πούμε, στην γλώσσα της ΙΖΑ. Τα προαιρετικά προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα σε εταιρείες, αλλά και ερευνητικά κέντρα εντός της χώρας, να αναπτύξουν τεχνογνωσία σε τομείς που είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την ίδια τη χώρα, αλλά όσο και για την ίδια την ΙΖΑ. Οπότε, από κοινού, κράτη-μέλη της ΙΖΑ, βιομηχανία της χώρας και ΙΖΑ συναποφασίζουν σε ποιους τομείς θα επενδύσουν προκειμένου να αυξηθεί η τεχνογνωσία και το technology readiness level, όπως λέγεται, του κάθε ενός παρόχου διαστημικής τεχνολογίας εντός της χώρας. Οπότε, με την συμμετοχή αυτή στα προαιρετικά προγράμματα, εμείς ως Planet Hellas καταφέραμε να αναπτύξουμε τέτοιου είδους υπηρεσίες και προϊόντα που μας κάνουν ανταγωνιστικούς όχι μόνο εντός της χώρας, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, και έτσι μας δίνουν τη δυνατότητα να εξελισσόμαστε, να συμμετέχουμε σε έργα πολύ σημαντικά, τα οποία αν δεν είχαμε την τεχνογνωσία αποκτήσει από την ΙΖΑ, κυρίως από αυτά τα προαιρετικά προγράμματα, τα οποία μαζί η χώρα μέλος με την ΙΖΑ χτίζει, προς όφελος ως επιτοπλίστων της βιομηχανίας, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σήμερα εδώ. Η χώρα, για να καταλάβουμε τώρα πώς λειτουργεί αυτό το όλο σύστημα, η Ελλάδα πληρώνει την συμμετοχή της στην ΙΖΑ για τα προαιρετικά και για τα υποχρεωτικά προγράμματα. Σωστά. Η Ελλάδα πάντα το έκανε αυτό? Όχι, δεν το έκανε πάντα. Κυρίως το έκανε από την αρχή τόσο από το 2005, οπότε και ξεκίνησε η δραστηριότητα της Ελλάδας στην ΙΖΑ, έγινε πλήρως μέλος, νομίζω το 2004 υπήρξε η υπογραφή τώρα, αλλά αυτό μπορεί να λέω και ίσως καμιά ανακρίβεια, τέλη 2004, 2005 κυρώθηκε ο νόμος, αν θυμάμαι καλά, πάντως εκεί 2005-2006 ξεκίνησε η δραστηριότητα. Η Ελλάδα τότε πλήρωνε τα προγράμματα, τα υποχρεωτικά, όπου αποφασίζει η ΙΖΑ για το τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα, και τα προγράμματα προαιρετικά, όπου συναποφασίζουν χώρα, κράτος μέλος και ΙΖΑ. Με την οικονομική κρίση όμως υπήρξε μία απόφαση να μην συμμετέχει πλέον η Ελλάδα στα προαιρετικά προγράμματα, να κόψει δηλαδή αυτόν τον προϋπολογισμό, μειώνοντας βέβαια έτσι και τις ευκαιρίες για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Είχαμε όμως την ευτυχή εξέλιξη στην τελευταία προγραμματική περίοδο η Ελλάδα να επιστρέψει σε αυτά τα προαιρετικά προγράμματα, καταθέτοντας, υπογράφοντας για ένα μπάτζετ της τάξης των 8,2 εκατομμυρίων. Άρα, απαντώντας την ερώτηση, η Ελλάδα ήταν πάντα μέλος της ΙΖΑ και δεν είχε όμως συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα, κυρίως σε αυτά που είναι βασικά για τη βιομηχανία της χώρας, δεν είχε συμμετοχή πάντα στα προαιρετικά προγράμματα. Οπότε αυτό σήμαινε και μειωμένες ευκαιρίες για τις εγχώριες εταιρείες και μειωμένη ανταγωνιστικότητα προκειμένου να διεκδικήσουν κομμάτι της πίτας από τα υποχρεωτικά προγράμματα. Γιατί ένα αποτέλεσμα της συμμετοχής μιας χώρας σε προαιρετικά προγράμματα είναι και η αύξηση, το είπα προηγουμένως, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εταιριών να λαμβάνουν μερίδιο πίτας και από τα mandatory, από τα υποχρεωτικά προγράμματα της ΙΖΑ. Για πόσο καιρό έγινε αυτό, για πόσα χρόνια έγινε αυτό? Αυτό, όπως είπα, η Ελλάδα επιβεβαίωσε την συμμετοχή της στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της ΙΖΑ, που είναι το ανώτατο όργανο, τον προηγούμενο χρόνο, το 2016, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2016. Δεν συμμετείχε σίγουρα στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, που σημαίνει ότι για περίπου 3 χρόνια σίγουρα δεν ήταν μέλος των
δεν συμμετείχε στα προαιρετικά προγράμματα. Ελλάδα και διαστημική τεχνολογία. Εσείς εδώ τι κάνετε? Εμείς ως Planet Hellas έχουμε δραστηριότητα, προσπαθούμε μάλλον, και είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να πω ότι τα καταφέρνουμε κιόλας μετά από 12 χρόνια παρουσίας, να προσπαθούμε να έχουμε δραστηριότητα όχι σε μόνο μία θεματική τομή, θεματικό τομέα του διαστήματος. Εμείς έχουμε δραστηριότητα τόσο στο λεγόμενο downstream, όσο και στο λεγόμενο upstream. Το downstream είναι ο τομέας του διαστήματος όπου παίρνουμε τα δορυφορικά δεδομένα από τους δορυφόρους που κινούνται σε τροχιά, τα επεξεργαζόμαστε και παράγουμε πληροφορία ή γνώση για όσους είμαστε εδώ στο έδαφος. Αυτό είναι οι λεγόμενες εφαρμογές. Το upstream από την άλλη είναι φτιάχνουμε υλικό και λογισμικό που πηγαίνει και τίθεται σε τροχιά γύρω από τη γη, προκειμένου που μπορεί να είναι ο ίδιος ο δορυφόρος, μπορεί να είναι λογισμικό ή μπορεί να είναι ένα κομμάτι υλικού που τοποθετείται μέσα στο δορυφόρο. Εμείς έχουμε λοιπόν δραστηριότητα στις εφαρμογές, που είναι το μεγαλύτερο μέρος μας, παίρνουμε εικόνες από τους δορυφόρους και τις μετατρέπουμε σε πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τη δυνατότητα να μετράμε πολύ ελάχιστες μετατοπίσεις στην επιφάνεια της Γης, ελάχιστες μετατοπίσεις σημείων, σταθερών σημείων στην επιφάνεια της Γης. Με μια τυπολογία δορυφόρων που ονομάζονται SAR, Synthetic Aperture Radar, υπάρχει δυνατότητα σήμερα να μετράμε πολύ μικρές μετατοπίσεις στις γέφυρες, παραδείγματος χάρη, ή στα φράγματα, ή στα κτίρια που είναι στα critical infrastructure, στις κρίσιμες υποδομές. Αυτό είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντική πληροφορία για όσους έχουν αυτή την υποχρέωση που έχουν την ευθύνη της αυτών των κρίσιμων υποδομών. Μια άλλη θεματική ενότητα είναι η παρακολούθηση και η προστασία του περιβάλλοντος, είναι η πολιτική προστασία. Κάθε φορά που έχουμε μια πλημμύρα, παραδείγματος χάρη, όπως είχαμε πρόσφατα στην Αττική, ένας δορυφόρος μπορεί να δώσει πολύ άμεσα μια εκτίμηση της ζημιάς ή μετά από μια πυρκαγιά. Πολύ εύκολα μπορείς να περιμετρήσεις την καμένη περιοχή και άρα να λάβεις μέτρα για την επούλωση των πληγών. Δώστε μου ένα παράδειγμα, μια πρόσφατη τέτοια εφαρμογή την οποία εσείς χρησιμοποίησατε και δώσατε στοιχεία. Κοιτάξτε, σε όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως υπάρχουν παραδείγματα. Αλλά ευκόλως κατανοητά είναι αυτό που κάνουμε για τον τομέα της ασφάλειας τελευταία και μάλιστα με ένα πολύ σημαντικό μέρος του ανθρωπίνου μας δυναμικού. Με την χρήση δορυφορικών εικόνων πάρα πολύ υψηλής ανάλυσης, χαρτογραφούμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό ο αρμόδιος φορέας που είναι η Frontex, αυτό το κάνουμε για λογαριασμό του European Union Satellite Center, αλλά που ο φορέας αυτός δίνει την τελική αυτή πληροφορία στη Frontex, που είναι το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σχεδιάζει την αντιμετώπιση των καταστάσεων κρίσεως που, όπως όλοι γνωρίζουμε το τελευταίο διάστημα, έχουν πλήξει την Ένωση. Δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας. Πώς θα πρέπει να είναι η συνεργασία, πώς θα είναι η συνεργασία από εδώ και πέρα, σε έναν τομέα που το κράτος μέχρι τώρα δεν είχε και πάρα πολύ μεγάλη ανάμειξη? Υπάρχουν πολλοί λόγοι που η Ελλάδα ως χώρα δεν έχει αυτή την φοβερή προϋπηρεσία στο διάστημα που ενδεχομένως να έχουν άλλες χώρες, οι οποίες είναι ίσως και το ίδιο μικρές, αλλά ίσως και λιγότερες ακόμα προηγμένες οικονομικά. Αλλά αν λάβεις υπόψη, παραδείγματος χάρη, ότι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος τώρα, της ESA δηλαδή, όπως η Ρουμανία παραδείγματος χάρη, είχαν μια προϊστορία πριν από την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ μέσω της Σοβιετικής Ένωσης, με αντίστοιχη δραστηριότητα στο διάστημα. Αυτές οι χώρες μπορεί να είναι ακόμα πιο μπροστά από εμάς, παρά το γεγονός ότι δεν είναι, μπορεί σε άλλους τομείς, ας πούμε, να υστερούν. Το λέω αυτό γιατί, θέλοντας να καταλήξω ότι το διάστημα είναι εξαιρετικά συνυφασμένο με την κρατική πολιτική. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπερδεύουμε την ανάμειξη του κράτους στο διάστημα με το λεγόμενο κρατικό παρεμβατισμό σε άλλους τομείς της οικονομίας. Κρατική πολιτική και διάστημα, στην Ευρώπη τουλάχιστον, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό
συνδεδεμένα. Δηλαδή είναι η κυβερνητική πολιτική, είναι η κρατική πολιτική αυτή που ορίζει σε ποιες θεματικές ενότητες η χώρα θα κινηθεί σε αυτό το τομέα και έρχεται μετέπειτα η βιομηχανία να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Αλλά και vice versa. Δηλαδή και το κράτος αποφασίζει σε ποιους τομείς θα κινηθούμε στη βάση των ανταγωνιστικών μας πλεονεκτημάτων, των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που έχουμε ως χώρα, που σχετίζονται και με τις δυνατότητες που έχει το ανθρώπινο μας δυναμικό. Δηλαδή, αν ξέρουμε, ας πούμε, να κάνουμε εμείς παρατήρηση γης, δηλαδή Earth Observation, αυτό που λέμε τώρα, που είναι από τα πιο διαδεδομένα, παίρνουμε τις εικόνες, επεξεργαζόμαστε, παρέχουμε μια υπηρεσία και είμαστε πολύ τέτοιοι, αυτός ο τομέας, πολύ τέτοιοι άνθρωποι λέω, αυτός ο τομέας είναι κάτι που το κράτος έχει λογική να το υποστηρίξει. Και να μην υποστηρίξει, παραδείγματος χάρη, το να κάνουμε, βίδες για το δορυφόρο. Γιατί δεν έχουμε αυτό. Που μπορεί και αυτό να συμβεί. Απλά είναι τα παραδείγματα τυχαία. Γιατί μπορεί ίσως κάποια εταιρεία του χώρου να κάνει βίδες πραγματικά. Αλλά έτσι, υπό αυτή την ομπρέλα συνδέονται κράτος, κρατική πολιτική και βιομηχανία στον τομέα του διαστήματος. Συμβαδίζουν.